όσο κανείς είναι πιο ταπεινός. Και από την ελαχιστότατη πείρα μου κατάλαβα ότι όσο άνθρωπος ταπεινώνεται, τόσο βοηθείται, τόσο πιο εύκολη είναι η όλη πνευματική ζωή και ταπεινής δίδωση χάρη μου. Η έλλειψη ταπεινώσεως φέρνει τις διχόνοιες, τις αντιλογίες, τις ιστεροβουλίες, τις εμπάθειες, τα πείσματα, όλα αυτά τα οποία δυσχεραίνουν την μοναστική μας ζωή και γίνεται δυστυχώς η ζωή μας πιο μαύρη από το ράσο μας με αυτά τα μικροπράγματα, γιατί τελικά δεν είναι τίποτε σημαντικό από αυτά, αλλά είναι ένας εγωισμός που ακόμη υπάρχει, μια υπερηφάνεια η οποία σαν το σαράκι καταστρέφει τον όλο κορμό της μοναστικής, της ωραίας ζωής. Λέγει ο Αββάς Ισαΐας, μοναχός εστί, ο αΐ χαίρον. Μοναχός λέει, ως ορισμό του μοναχού λέει, ότι είναι αυτός που είναι πάντα χαρούμενος, ο αΐ χαίρον. Θα πει κανείς, καλά, ο Άγιος Εφραίμ λέει για δάκρυα, ο άλλος λέει για κακουχία, ο άλλος λέει για στέρες, για κατήφια. Όταν λέμε ο αΐ χαίρον, δεν σημαίνει αυτός που λέει πειράγματα, που λέει αστεία, ανέκδοτα. Αυτός, όπως έλεγε ο Γέροντας Εμιλιανός, συνήθως είναι μειονεκτικός και προσπαθεί να καλύψει την εσωτερική του ανισορροπία με τη δημιουργία μιας εντυπώσεως, με το να δημιουργήσει ένα πρόσωπο άλλο από αυτό που είναι στην πραγματικότητα. Αλλά αυτή η χαρά έχει σχέση με την εσωτερική νηνεμία και νυφαλιότητα και γαλήνη που δίνει τον γλυκασμό και τη λύτρωση του Χριστού. Είναι γνωστό αυτό που έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος, έχω λέει τόση χαρά που δεν ξέρω τι να την κάνω και μπορώ λέει να την βάλω σε μπαταρίες, να την έχω για ώρα ανάγκης. Δεν το έλεγε αυτό για να ενθουσιάσει, δεν το έλεγε για να εντυπωσιάσει, ήταν βίωμα. Και αυτό είναι το βίωμα της Εκκλησίας. Χριστιανός κατά μία έννοια σημαίνει χαρούμενος άνθρωπος. Ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης έλεγε στην προσευχή του, «Θεέ μου μη μου δώσεις άλλη χαρά, γιατί δεν αντέχω, θα σπάσει η καρδιά μου από την πολύ χαρά». Αυτά είναι βιώματα για όλους τους πιστούς, πολύ περισσότερο για τους μοναχούς, τους αφιερωμένους. Λοιπόν, και ο πατήρ Παΐσιος έλεγε μια άλλη φορά, άμα λέει βάλω τη μισή χαρά μου, αυτές οι παλιές ζυγαριές που είχαν στα φαρμακεία με τους δύο δίσκους, και απ' την άλλη βάλουμε όλες τις χαρές του κόσμου, η ζυγαριά γέρνει προς τα μέναν. Προς τα μέναν. Και τι είχε ο πατήρ Παΐσιος? Φτωχός ήτανε, άρρωστος ήτανε, αγράμματος ήτανε, καχεκτικός ήτανε, 10 αρρώστιες είχε. Λοιπόν, τίποτε δεν είχε. Όμως αυτός που δεν τον έπιανε το μάτι σου κατά το κοινό λεγόμενο, ζούσε σαν αυτοκράτορας. Γιατί είχε κυριαρχήσει τον παθόν του. Γιατί ήτανε αληθινά ταπεινός. Ο ταπεινός λέει δεν φοβάται να πέσει γιατί είναι χάμω. Από το χάμω πιο χάμω δεν έχει. Ο ταπεινός δεν γκρινιάζει. Ο ταπεινός δεν παραπονείται. Ο ταπεινός δεν φοβάται. Ο ταπεινός χαίρεται, ή τον βάλουν πρωτοψάλτη ή δεν τον βάλουν, ή τον βάλουν γραμματέα ή τον βάλουν λετζέρι. Είναι παντού ευχαριστημένος, ικανοποιημένος, άφοβος, ευχάριστος. Η παρουσία του δημιουργεί μια ειρήνη, μεταδίδει ειρήνη. Βλέπετε ο άλλος ο άνθρωπος δεν ξέρεις πού να τον αγγίξεις. Αγγυλώνεις, του λες καλό, δυσκολεύεται, του λες άσχημα πάλι. Αυτό δείχνει ότι δεν έχει τη μακαρία ταπείνωση. Αλλά όπως λέει ο μεγάλος πατήρ της Εκκλησίας, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, υπάρχει λέει και μια ταπείνωση άρρωστη. Και αυτή είναι η ταπεινολογία και η ταπεινοσχημία. Δηλαδή να προσποιείσαι, να κάνεις τον ταπεινό. Να λες ταπεινά, εγώ είμαι ο τελευταίος. Και άμα σε βάλουν το είμαι τελευταίο να θυμώνεις. Ήταν μια χριστιανή. Εγώ πάτερ λέει είμαι πιο αμαρτωλή. Πήγαν λοιπόν οι εκδρομή στο Ιερουσαλήμ, λέει εσύ αμαρτωλή, έλα εδώ. Πάτερ, πώς μου μιλήσατε έτσι? Μα καλά, εσύ δεν είσαι εσύ πιο αμαρτωλή? Δηλαδή να το λέμε μόνοι μας, ναι, άμα το λένε οι άλλοι, όχι. Άρα ήταν ψεύτικο, Λοιπόν, αυτό όμως
είναι μια πολύ σοβαρή νοσηρότητα. Δηλαδή άλλοι να είμεθα και άλλοι να φερόμαστε. Τα πιο αυστηρά λόγια ο Χριστός τα είπε στους υποκριτές. Είναι, όπως έλεγα κάποτε, μια ευσεβής μασκοφορία, μια ηθοποιία. Να παίζουμε με ιερά πράγματα, να φαινόμαστε άλλοι από αυτοί που είμαστε. Δεν λέμε να φανερώσουμε την αμαρτία μας και να διαπομπεύουμε, όχι, δεν λέω αυτό. Αλλά να μιλάμε τουλάχιστον παχιά λόγια, μεγάλα λόγια. Να είμαστε ταπεινόφρονες, γνήσια. Η ταπεινολογία και η ταπεινοσκημία είναι νόσημα σοβαρό, το οποίο υποσκάπτει τα θεμέλια της πνευματικής ζωής. Αλλά να είμαστε ταπεινοί. Ταπεινοί, αληθινά ταπεινοί. Όπως το είπε και ο Γιάννης, επί τι να επιβλέψω, λέει ο Χριστός, η μη επί των πράων και ταπεινών την καρδία. Εκεί σταθμεύει η ματιά του Θεού. Και όπως έλεγε ο Παπατήχων, ο Γέροντος του Πατρός Παϊσίου, ο Θεός λέει ευλογεί κάθε πρωί τον κόσμο με το δεξί του χέρι, άμα δει ταπεινό και με τα δυο του χέρια. Και έλεγε επίσης στην κόλαση θα είναι, λέει, διάφοροι άνθρωποι. Θα είναι και ελεήμονες και προσευχόμενοι και εγκρατευόμενοι και παρθένοι και μοναχοί και κληρικοί, αλλά στην κόλαση δεν θα είναι κανένας ταπεινός. Κανένας. Και στον παράδεισο θα είναι διάφοροι άνθρωποι, αλλά κανένας υπερήφανος. Η ταπείνωση, όπως είπαν, είναι ο φύλακας Κέρβερος πάσης άλλης αρετής. Και η ταπείνωση, λέει ο Μέγας Βασίλειος, είναι η στολή της θεότητος. Από άκρα ταπείνωση κατέβηκε και άφησε τη δόξα των ουρανών ο Χριστός και ήρθε και έγινε σαν τον τελευταίο άνθρωπο, προσέλαβε πλήρως την ανθρώπινη φύση, εκτός φυσικά της αμαρτίας. Λοιπόν, η ταπείνωση είναι ο φύλακας κάθε αρετής, διότι αν προσεύχεσαι αταπείνωτα, δεν φτάνει ούτε πάνω από το κεφάλι σου η προσευχή. Αν πηγαίνεις στην προσευχή και έχεις μια αίσθηση ότι εγώ είμαι δίκαιος, ότι δεν είμαι ως περιλυπή των ανθρώπων, η προσευχή αυτή δεν φτάνει στο θρόνο του Θεού. Ο ταπεινός έχει δάκρυα, έχει κατάνοιξη, έχει προσήλωση, έχει προσοχή στη μελέτη. Ο ταπεινός είναι ο πλούσιο ευλογημένος από το Θεό άνθρωπο. Όλα μας τα προβλήματα είναι από έλλειψη ταπεινώσεως. Η έλλειψη ταπεινώσεως μας δημιουργεί όλα τα προβλήματα. Και η υπερηφάνεια είναι αυτή η οποία μας καταστρέφει. Είτε είναι σε μικρή μορφή είτε σε μεγάλη, όσο παραμένει και υφίσταται, γι' αυτό ο καλός Θεός μας δίνει ευκαιρίες. Η υπακοή είναι οδός ταπεινώσεως. Ξέρει ο άλλος ότι έτσι θα το κάνει, αλλά ταπεινώνεται, δεν παίρνει την άδεια όπως παίρνει ο στρατιώτης, αλλά παίρνει ευλογία, ευλογία. Και τα διάφορα παθήματα, οι μικρές πτώσεις μας, οι όποιες, είναι αφορμή ταπεινώσεως. Η ασθένεια είναι αφορμή ταπεινώσεως. Μια συκοφαντία, μια ειρωνία, μια απόρριψη, είναι αφορμές ταπεινώσεως. Είναι καλό αυτό, είναι βοήθεια, έκλαιγε εκείνος ο μοναχός. Γιατί, λέει, μ' άφησε ο Θεός, γιατί δεν έχω, λέει, πειρασμούς. Θεωρούσε την απουσία των πειρασμών απουσία Θεού. Πρέπει λοιπόν να αγωνιστούμε έτσι με ζέση, να γίνουμε αληθινά ταπεινοί και τότε θα είμαστε μακάρι. Θα είμαστε δίχως φόβους, δίχως διχασμούς, δίχως μειονεξίες, δίχως ταραχές. Θα ζούμε τον παράδεισο. Θα ζούμε τον παράδεισο, διότι τον παράδεισο θα τον γεμίσουν οι ταπεινοί. Και δεν υπάρχει Άγιος που να μην ήταν ταπεινός κανείς. Ήταν όλοι ταπεινοί. Και ο συνεξαριστής, ο μυροβόλος συνεξαριστής, ξεχυλίζει από ταπείνωση. Από ταπείνωση. Ταπείνωση και αγάπη, όπως λέει ο Άγιος Κοσμάς, ο Ετωλός, είναι τα δύο φτερά που μας πηγαίνουν κατευθείαν στον παράδεισο. Να παρακαλέσουμε τους Αγίους του Άθο Πατέρες, των οποίων τα οικήματα ζούμε, τι ωραίο που είναι αυτό το εγκόμιο του Αγίου Νικοδήμου, του Αγίου Ρήτου. Μένουμε στα σπίτια τους, λέει, στα κελιά τους, στα μοναστήρια τους που ίδρυσαν αυτοί, με υδρότες, με καμάτους, με θυσίες, με αγώνες, με δάκρυα, να μας δώσουν
τη βοήθεια, την ενίσχυση, την παρηγορία να γίνουμε αληθινά ταπεινοί.